Μιλάς για τον Κασιδιάρη και του ξανακάνεις διαφήμιση. Ναι, εγώ το ίδιο διαφήμιση. Με τον ίδιο τρόπο κάνατε διαφήμιση όλοι σας. Κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας. Κάνατε διαφήμιση όλοι σας. Εγώ έκανα διαφήμιση στον Κασιδιάρη. Όχι, παιδί μου, δεν μιλάω. Εγώ έκανα δημόσια. Δεν καταλαβαίνεις τώρα το ρητορικό σχήμα. Θες να το κάνουμε τώρα εδώ πέρα Διογέννης. Δεν το κάνουμε. Αποκλείεται. Σοου δεν θα κάνουμε πίστα. Δύο κουβέντες μόνο. Κι αν νομιμοποιούμε να μιλήσω για τον Κασιδιάρη. Βέβαια, αν νομιμοποιούμε εγώ. Εσύ. Σε προσωπικό επίπεδο. Εκτός από πολιτικό. Επομένως, άφησε με να τελειώσω. Άφησε με να τελειώσω. Δεν θα το παίξω το παιχνιδάκι αυτό. Διαφημίστηκε ο Κασιδιάρης έκλειστος μέσα στις φυλακές ως πιθανός να μπει ή να μην μπει σε ψηφοδέλτιο. Να βγει ή να μην βγει. Θα πάει ή δεν θα πάει. Θα φτιάξουμε νόμο ή δεν θα φτιάξουμε νόμο. Θα κατεβάσουμε νόμο για να μην το βάλουμε. Ποιος εκπαιδεύει τον ελληνικό λαό να εξοραίζονται οι φασίστες με νομοθετήματα, με τερτύπια νομικά αυτό και να μην τους χτυπάει στο πολιτικό επίπεδο που πολλούνται και εξοβελίζονται οι φασίστες. Έτσι είναι, οι φασίστες πολύ πολεμιούνται πολύ στα σωματεία, στους δρόμους, πολύ στις δουλειές, μιλάς, με πολιτικούς μιλάς. Όρους, όχι με νομικούς έτσι, όρους. Μα δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να καταργήσει νόμο στο Σύνταγμα. Μα δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα. Είπα άλλο εντελώς και δεν θέλω να το καταλάβεις. Επομένως, αυτή τη στιγμή, ένας διαφημισμένος έγκλειστος δεν αποτελεί πρόβλημα. Αυτή η χώρα και ο κόσμος ολόκληρος έχει δει πολλά επώνυμα φασισταριά να ανεβαίνουν από τα σκατά. Γιατί απαγορεύεται, Ρελιάνα, στην δημοκρατία να είναι πέντε Έλληνες να ψηφίζουν κάποιον ψηφίζουν, που εμείς λέμε ότι δεν θέλουμε. Αν είναι. Δημοκρατία είναι. Αν έχουν συνέστηση τι ψηφίζουν. Ωραία. Αν έχουν συνέστηση. Γιατί απαγορεύεται. Το ότι βάλαν το Σπαρτιάτες, δεν θα ανοίξουμε τώρα πελοποννησιακό πόλεμο. Την βραδιά του Ασίου. Γιατί απαγορεύεται. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Γιατί απαγορεύεται. Τι είπα εγώ απαγορεύεται. Πολιτικά. Νίκο μου, συμφωνώ σε ένα πράγμα ναι. Με οποιονδήποτε λέει ότι ο φασισμός είναι πολιτική ιδεολογία και θέλει βασιστή θεμελιωδώς πολιτική αντιμετώπιση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τον διευκόλυνε το σύστημα με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, τον υπερδιαφήμισε αρνητικά. Είμαστε άνθρωποι της τηλεόρασης, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει και αρνητική διαφήμιση. Το όνομα του Κασιδιάρη, ενός εγκλήστου με βαριά ποινή στις φυλακές ασφαλείας Δομοκού, ήρθε στην επιφάνεια επειδή εκείνος του επετράπη να καθορίζει ατζέντα. Ωραία. Αυτό λοιπόν. Εδώ λοιπόν επειδή βάζει ένα θέμα και είπε ο κύριος Βορύδης. Από το ένα κόμμα στο άλλο, από το εάν στον Κανελόπλο το θυμάσαι. Που έλεγε πήγα, δεν πήγα, συνεννοηθήκαμε. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ερώτημα και για τον κύριο Βορύδη. Ο Κασιδιάρης για μεγάλο διάστημα έκανε Νίκο, πολιτική προεκλογική μέσα από τις φυλακές. Μέσα στη Βουλή είπε ψηφίστε ζωή Κωνσταντοπούλου την προηγούμενη φορά. Αλλά να το βάλουμε αυτό το ζήτημα. Ο Κασιδιάρης έδωσε εντολή να ψηφιστεί να το βάλουμε αυτό το ζήτημα και να όταν ακούσουμε. Όταν είχε 1,1% για να μιλάμε με ονόματα. Να ακούσουμε και λίγο τον κύριο Βορύδη.